Θανάση, στη Μόσχα αντιμετωπίζουν μάλλον με ειρωνία τη διαρροή των απόρριτων εγγράφων. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Ειρωνικά τα σχόλια μεταξύ αναλυτών και μέσων ενημέρωσης για τη διαρροή. Πολλοί λένε ότι είναι αδιέξοδες οι προσπάθειες του κυρίου Κίρμπι να διαψεύσει από τη μια τα στοιχεία ή να μην τα επιβεβαιώσει, τουλάχιστον καλώντας τους δημοσιογράφους να μην τα δημοσιεύσουν. Υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Ουάσιγκτον παρακολουθεί όλους τους ηγέτες κρατών, αδιαφόρως αν είναι συμμαχικά ή όχι. Και βέβαια στην κόντρα με την Ουάσιγκτον εντάσσεται πλέον και μια εξωτική απόφαση της Ρωσικής Κάτω Βουλής, της Κρατικής Δούμας, να καλέσει την Αμερικανίδα πρεσβευτή στη Μόσχα, τη Λιν Τρέισι, για να δώσει εξηγήσεις για τις νέες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν για τη συνεχιζόμενη ενεργοποίηση βιολογικών εργαστηρίων στο έδαφος της Ουκρανίας με αμερικανική ουσιαστικά διεύθυνση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, διέψευσε ότι υπήρχε οποιαδήποτε συζήτηση για αιγυπτιακή αποστολή όπλων στη Ρωσία. Είπε ότι οι στρατιωτικοί μελετούν τις πληροφορίες που χρειάζεται. Προκάλεσε ένα τριχύλα επίσης στη Μόσχα και η δήλωση του πρώην συμβούλου του κυρίου Ζελένσκι, του Αρεστόβιτς, ότι η Ουκρανία σε 6 έως 9 μήνες μπορεί να αποκτήσει, αν χρειαστεί, πυρηνικό όπλο. Και βέβαια, εφόσον έχουμε και μεγάλη εβδομάδα, δεν σταματά αυτός ο τραγικός εμφύλιος εκκλησιαστικός πόλεμος. Χθες τη νύχτα, μεταξύ Μεγάλης Δευτέρας προς Μεγάλη Τρίτη, είχαμε επίθεση, την πρώτη τέτοια επίθεση εναντίον Μητροπολίτη της Κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ο Μητροπολίτης του Ιβάνο Φρανκόφσκ. Είναι ο πρώτος επίσκοπος που χτυπιέται με τέτοιο τρόπο μέσα στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, οι δράστες κινηματογράφησαν όλη αυτή τη σκηνή και την διαδίδουν στο διαδίκτυο. Οι λειτουργίες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις συγκρούσεις, καθώς έξω, γύρω, μέσα σε Ορθόδοξους ναούς και σε μονές είναι σχεδόν καθημερινές οι συγκρούσεις. Καταγγέλλεται ότι γίνονται με παρότρινση των τοπικών αρχών, καθώς εθνικιστές, ακόμη και μαθητές, μάλιστα, απαλλάσσονται από τα μαθήματα και δασκαλεύονται να πηγαίνουν να προκαλούν τους πιστούς που προσεύχονται και κάποτε να συνδράμουν και στην κατάληψη κάποιων ναών.